Πάρα λίγο και δεύτερη τραγωδία στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας στο Ρέθυμνο και πάλι για εκτιματικές διαφορές που χώριζαν δύο συγχωριανούς. Αυτή τη φορά στις αϊτούρες του Δημονικηφόρου Φωκά στα δυτικά του νομού. Το αιματηρό περιστατικό συνέβη μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, όταν σε κεντρικό σημείο του χωριού συναντήθηκαν με τα αυτοκίνητά τους δύο συγχωριανοί. Ο ένας είναι ηλικίας 35 ετών και ο άλλος 37. Όμως οι διαφορές που τους χωρίζουν είναι εκτιματικές. Έτσι, μόλις οι δύο άνδρες διασταύρωσαν τα βλέμματά τους μέσα από τα αυτοκίνητα, έγιναν ηφαίστειο και σε κλάσματα δευτερολέπτου που κατέβηκαν από τα οχήματά τους, κρατώντας τις μαγκούρες στα χέρια τους. Αφού διαπληκτίστηκαν έντονα μεταξύ τους και ο ένας χτυπούσε με μανία με τη μαγκούρα του παομπρίζ του άλλου, ο 35χρονος έβγαλε το μαχαίρι που κρατούσε και δίχως να δουλέψει η λογική του, το κάρφωσε στο χέρι του 37χρονου συγχωριανού του, τραυματίζοντάς τον ευτυχώς ελαφρά. Αμέσως μετά ο δράστης τράπηκε σε φυγή με το όχημά του, ενώ το θύμα, οδηγώντας μόνο του το αυτοκίνητό του, μετέβη στο νοσοκομείο της πόλης, όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία έφυγε για το σπίτι του, αφού νωρίτερα είχαν ενημερωθεί και οι αστυνομικές αρχές. Ο δράστης ακόμα και σήμερα αναζητείται από την αστυνομία, η οποία γνωρίζει ήδη την ταυτότητά του, ενώ τις σχετικές έρευνες για την υπόθεση διεξάγουν οι αξιωματικοί του αστυνομικού τμήματος Λαπαίων.